Radio Enadi. www.radioenadi.gr. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11:04, ακούτε Ράδιο Έναντι, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή της πρώτης εκλογικής περιφέρειας εδώ της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης και πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Καλή σας μέρα κύριε Αμανατίδη. Καλημέρα κύριε Σταματόπουλο, καλημέρα και στις ακροάτρες και στους ακροατές σας. Γνωρίζω διαδικτυακά ότι εκπέμπεται. Και το έχω ακούσει, το ακούω είναι αλήθεια από το πρωί και όσες φορές μπορώ και εγώ ακούω το σταθμό σας. Να είστε καλά κύριε Αμανατίδη. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο να μας βοηθήσετε και με την εμπειρία σας από το πόστο του Υπουργού, του Υφυπουργού Εξωτερικών. Είχαμε, να ξεκινήσω λίγο με ένα πρωτοσέλιδο που διαβάσαμε σήμερα στο Ποντίκι, δεν ξέρω αν το είδατε, όπου λέει για σχέδια της επέκτασης των 12 ναυτικών μιλίων που υπήρχαν για νότια της Κρήτης, με πετρελαϊκές και διεθνείς τράπεζες να πιέζουν και να υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο όμως κάηκε λόγω της άκερης αποκάλυψης του πλάνου από τον κύριο Κοντζιά, όπως λέει το Ποντίκι, επαναλαμβάνω. Πώς τα σχολιάζετε αυτά? Κοιτάξτε, σε σχέση με το συγκεκριμένο σχέδιο που έχει το Ποντίκι δεν μπορώ να απαντήσω, δεν το γνωρίζω. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα έχει το αναφέρετο και αποκλειστικό δικαίωμα να κηρύξει όποτε αυτή κρίνει σε σχέση με την αιγελίτιδα ζώνη της και τα χωρικά της ύδατα. Αυτό έχει γίνει με τα πιο επίσημα χείλη του Πρωθυπουργού και τώρα Υπουργού Εξωτερικών, βεβαίως με τον τρόπο τον οποίο ανέφερε, δηλαδή με σχέδιο νόμου. Από εκεί και μετά υπάρχει η δυνατότητα και έχουν προχωρήσει, θεωρώ, οι επεξεργασίες σε σχέση με το Ιόνιο, έτσι ώστε να μπορεί και μετά να είναι και να τεθούν και με τη συμφωνία με την Αλβανία και με την Ιταλία οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν τα σχέδια εκμετάλλευσης τυχόν φυσικών πόρων που υπάρχουν εκεί. Εσείς όσο ήσασταν στο Υπουργείο δεν είχε γίνει κάποια τέτοια συζήτηση? Για το ενεργειακό θέμα και για τα ενεργειακά είχε γίνει μια μεγάλη ειδική συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, γι' αυτό και τα κόμματα είναι όλα ενήμερα, στην οποία παρίστατο και ο κύριος Σταθάκης. Αυτό έγινε πριν από 1,5 χρόνο περίπου, όπου εκτέθηκαν όλα υπόψη των κομμάτων τα οποία συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Οπότε είναι γνώστες όλα τα κόμματα όλα αυτά. Άρα έχει γίνει συζήτηση και υπάρχει συγκεκριμένο σχεδιασμός στα ενεργειακά, στην εξωτερική πολιτική. Αυτό να το γνωρίζετε. Δεν είναι κάτι δηλαδή ούτε μυστικό. Μυστικό με την έννοια του απόρριτου και των ειδών, αλλά τα κόμματα γνωρίζουν. Το θέμα είναι. Γι' αυτό και παραπέμπω εκεί, κύριε Σταματόπουλο. Ωραία. Το θέμα είναι, επειδή προεκλογικά έχει γίνει πολύ μεγάλο ντόρο και συζήτηση για αυτά τα θέματα, το θέμα είναι, θα ξεκινήσουμε κάποια στιγμή να βγάζουμε τα κοιτάσματα που υπάρχουν προς όφελος της χώρας? Αυτό είναι ο σχεδιασμός. Και αυτό είναι και της κάθε χώρας το αυτονόητο. Δηλαδή αυτά τα οποία έχει. Και να μπορεί να τα εκμεταλλευτεί. Βλέπετε, έχουν γίνει στην εξόριξη, δεν έχουν γίνει τα βήματα, αλλά ουσιαστικά το πότε και πώς θα εφαρμοστεί, αυτά είναι απόφαση της κυβέρνησης, το πώς θα πάνε. Και δεν τα γνωρίζω αυτή τη στιγμή, δεν είμαι στην κυβέρνηση. Ένα είναι αυτό. Και ίσως και δεν θα το έλεγα εφόσον το γνώριζα. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει ολόκληρο ενεργειακό σχεδιασμό, ο οποίο πήγε στο. Και σε ξαναλέω, είναι τα κόμματα όλα ενημερωμένα. Από την άλλη μεριά όμως η χώρα μας έχει και το εξής. Λόγω της θέσης της είναι ουσιαστικά η πύλη σαν χώρα πλέον ολόκληρη για τις ενεργειακές ανάγκες τις οποίες έχει ολόκληρη η Ευρώπη. Και βλέπετε τα σχέδια του ΤΑΠ, τον ΤΑΠ προχωρεί, βλέπετε τα σχέδια με το υγροποιημένο αέριο κλπ. Μεταφορά από Αίγυπτο, Ισραήλ και από Κύπρο. Και η θέση της χώρας μας είναι πολύ σημαντική. Και σε αυτό το τομέα έχουν γίνει πολλές συνέργειες και συμφωνίες με τα γειτονικά κράτη, δηλαδή την Αίγυπτο, το Ισραήλ, το Λίβανο, την Κύπρο βεβαίως, έτσι ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασμός αυτός. Είναι ένα σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι εδώ και αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια, τουλάχιστον από τότε που ενέσκυψε η κρίση, που έγινε η κρίση με την Ρωσία τότε, με τον αγωγόμενο φυσικό αέριο. Τώρα, επικαλούμενος πάλι την ιδιότητά σας του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο τα γεγονότα που γίνανε στη Βόρεια Ήπειρο με το θάνατο του ομογενή από την αλβανική αστυνομία. Κοιτάξτε, η χώρα κινείται σύμφωνα με τις δηλώσεις πλέον των υπευθύνων και του αναπληρωτή υπουργού του κ. Κατρούγκαλου. Πρώτα απ' όλα στη διελεύκαση πλήρως των συνδικών κάτω από τους οποίους έγινε
ο θάνατος του ομογενού μας. Αυτό θα είναι εκ των ουκάνευ. Δεν το συζητάμε, είναι μια κατεύθυνση στην οποία έχει πάει και εμπειρογνώμονας, καθώς το ξέρω. Και θα συμμετέχουν και πιθανόν, νομίζω, έχουν δεχτεί να είναι και στις, δεν είμαι σίγουρος για αυτό που σας λέω, και στις έρευνες κλπ. Ότι είναι και από την ελληνική αστυνομία, ότι υπάρχει στέλεχος. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Νομίζω έχει ότι διαταχθεί πάντως έρευνα από την εισαγγελία Ιωαννίνων. Ναι, και νομίζω ότι υπάρχει και αστυνομικός στέλεχος ταυτόχρονα και εμπειρογνώμονας βεβαίως από την Ελλάδα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, γιατί είναι ελληνική εθνική μειονότητα, και έχει καταστήσει σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει, και βλέπετε έχουν γίνει βήματα βελτίωσης. Για παράδειγμα, η έβριση και ο εντεφιασμός σε δύο νεκροταφεία, τα οποία θα έχουν και ιστορικό χαρακτήρα, έχουν ιστορικό χαρακτήρα των αξιωματικών και στρατιωτών, οι οποίοι πέσανε κατά το έπος του 1940, είναι μια πολύ πολύ σημαντική κίνηση, θετική. Από την άλλη μεριά όμως, τα δικαιώματα της μειονότητας, τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε όλη την Αλβανία και όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή, στα συγκεκριμένα χωριά δηλαδή, η ελληνική εθνική μειονότητα που υπάρχει και αλλού και σε άλλα σημεία της Αλβανίας, θα πρέπει να είναι σε όλα τα σημεία της γειτονικής χώρας, είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο πάντοτε οι εξελίξεις σε όλα αυτά τα θέματα μαζί με τις άλλες προϋποθέσεις που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν κατά πόσο μπορεί η Αλβανία να κάνει βήματα προς την Ευρώπη. Και είναι ένα σημαντικός μοχλός πίεσης από τη δική μας τη μεριά. Και τρίτο, βεβαίως, δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί σε καμία περίπτωση η κατάσταση αυτή, είτε να δημιουργείται κλίμα άσχημο εκεί, το οποίο να στα χωριά της ελληνικής εθνικής μειονότητας που ζει στην Αλβανία, σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να αφήσουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία κινείται η ελληνική κυβέρνηση και κινούνταν και εδώ και καιρό, όχι μόνο τώρα με αφορμή το γεγονός αυτό. Βεβαίως πρέπει να έρθει η δικαίωση από την άποψη όλων αυτών που σας είπα, δηλαδή πλήρη διελεύκανση. Αν υπάρχουν αυθήνες, θα πρέπει να βοηθούν και θα πρέπει να δουν και από εκεί και μετά το τι μέλλει γενέστε και στο μέλλον, έτσι ώστε να μην υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και βεβαίως δεν μπορώ να συμφωνήσω στο κλίμα ιστερίας το οποίο κάποιες ομάδες οι οποίες λειτουργούν από την άλλη μεριά προσπαθώντας να... Είδα μια ανάρτηση στο Facebook που μου έκανε εντύπωση, ένας ήδη αξιωματικός υπηγμάχος ήταν, επειδή δεν τα έχω πολύ καλά και με το μέτρο, ο οποίος πρέπει να ήταν ομογένειος και σήκωσε και τις δύο σημαίες εκεί. Είναι Αλβανοί υπήκοοι, αλλά και με ελληνική υποκότητα, είναι ελληνική εθνική μειονότητα, η οποία είναι αναγνωρισμένη και από τις συνθήκες και μέσα στο Σύνταγμα της και μέσα στους νόμους της Αλβανίας. Η συνεργασία, η ειρήνη, η φιλία θα πρέπει να είναι αυτή η οποία πρέπει να επικρατήσει στο τέλος. Βεβαίως με τα στοιχεία της δικαιοσύνης, τα οποία δεν πρόκειται να αφήσουμε σε καμία περίπτωση να μείνουν στη δεύτερη μοίρα. Βεβαίως ακραία στοιχεία υπάρχουν και από τη μεριά της Αλβανίας. Είδατε το πανό σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Φυσικά, δεν το συζητάμε. Φυσικά και υπάρχουν. Μάλιστα. Τα οποία και εκεί προσπαθούν να είναι αδιάφορες περιόδους. Ωστόσο, η πρόοδος που έχει γίνει στις σχέσεις έχει βάλει τέρμα σε αυτά τα στοιχεία. Όπως είδατε, και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν σταθερή όλα αυτά το διάστημα. Βέβαια, εδώ πριν λίγες μέρες που είχαμε καλεσμένο τον κύριο Τζουράρη, μας έλεγε ότι παραιτήθηκε από την κυβέρνηση λόγω του βορειοπειρατικού και γιατί δεν μπορούσε να υπογράψει κάποια πράγματα. Αλλά τέλος πάντων. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το φίλο μου τον Κώστα. Εντάξει, αυτός αυτό λέει, ωστόσο είχε δεχτεί την επιτροπή και λοιπά, επειδή έχω και τα αντίστοιχα έγγραφα, δεν... Μπορεί να ήταν ένας από αυτούς τους εσωτερικούς του λόγου που δεν ήθελε να ανακατευτεί σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε γίνει η επιτροπή την οποία είχε υπογράψει και έκανε το από εκεί και μετά, δεν ήθελε να προχωρήσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε το άλλο μεγάλο θέμα, κύριε Αμανατίδη, κύριε Υπουργέ. Καθώς εσείς είστε και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης και αναφέρουμε βέβαια στη συμφωνία των Πρεσπών. Να σας πω, το γνωρίζετε άλλωστε ότι η πλειοψηφία εδώ της Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της Μακεδονίας είναι εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών. Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί επιμένει τόσο πολύ η κυβέρνηση, όταν και στα Σκόπια και στην Ελλάδα, από ό,τι βλέπουμε, η πλειοψηφία είναι κατά. Γιατί λοιπόν δεν ακούτε, ας πούμε, αυτό που λέμε, που λέγατε και εσείς ως αριστερή παλιά, το λαϊκό κίνημα, και να το αφουγκραστείτε και να μην προχωρήσετε σε αυτή τη συμφωνία. Κύριε Στόχο,
τον πολύ θεωρώ ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διακύμανση από τότε που άνοιξε το θέμα, γιατί ουσιαστικά επί τόσα χρόνια ήταν κλειστό και ήταν κάτω από το χαλί, με μια πολιτική η οποία εμείς εδώ τους λέγαμε Σκόπια στις ομιλίες μας και όλος ο άλλος ο κόσμος επί 40 χρόνια αφήσαμε 27, να μην λέω πολλά, 25-27 χρόνια. Όσο και να προσπαθούσαμε και προσπαθήσαμε και εξουδέψαμε πολύ κεφάλαιο, να τους έχει αναγνωρίσει σαν Μακεδονία, έτσι. Ένα αποτέλεσμα, και υπάρχουν πολλές διακυμάνσεις από το τότε που ξεκίνησε αυτό το ζήτημα μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι η εξήγηση όλων, το τι έχει γίνει πραγματικά όλο αυτό το διάστημα, ποιες είναι οι επιλογές που έχουμε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και αν η Συμφωνία των Πρεσπών βοηθάει ή όχι, γνωστοποιώντας τους όρους της συμφωνίας αυτής, νομίζω ότι κάνει έτσι ώστε αυτό να μετριάζεται κατά πολύ. Θέλω να σας πω, με ποια λογική δεν θα πρέπει, δεν βλέπει κανείς ότι ενώ μέχρι τώρα θα τους λένε Μακεδονία, θα τους λένε και θα λέγονται οι ίδιοι και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό τους έργομνες Βόρεια Μακεδονία, με γεωγραφικό προσδιορισμό. Με ποια λογική δεν δέχεται κανείς το ότι οι ίδιοι υπογράφουν μέσα στη συμφωνία και λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την αρχαία ελληνική ιστορία, ούτε με τον Μεγάλο Αλέξανδρο, ούτε με τον πολιτισμό των αρχαίων Μακεδόνων, ούτε η γλώσσα τους είναι ελληνική, αυτή έχει νότια σλαβικά χαρακτηριστικά. Με ποια λογική κανείς δεν θα το δεχτεί αυτό το πράγμα? Ξέρετε, υπάρχει ένας φόβος. Υπάρχει ο φόβος ο εξής, που τον ακούω στην εθνικότητα, εθνότητα, τον παίρνω αυτό, να ξέρετε. Κανείς επιστήμονας του Διεθνούς Δικαίου δεν έχει τεκμηριώσει ή έχει πει ότι είναι έτσι σε αυτή τη θέση την οποία έχει προβάλει η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα. Ακόμα και ένας καθηγητής που τον έχω ακούσει, γιατί έγινε μια μεγάλη μερίδα, και θα παραπέμψω τους ακουρατές σας να μπουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών με μια ημερίδα όπου ήρθαν οι καθηγητές πανεπιστημίων, από όλα αυτά, δεν ήταν μόνο αυτοί που ήταν υπέρ ή από ανθρώπους οι οποίοι ήταν κατά. Επιστημονικά δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο η ταύτιση της εθνικότητας με τις εθνότητες. Θεωρώ ότι δεν έχω το χρόνο να σας το εξηγήσω. Αλλά ακόμα και αυτοί που ξέφρασαν κάτι δεν ήταν επιστημονικό. Ήταν ένας φόβος ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει έτσι ώστε να δημιουργηθεί ελευθερισμός κλπ. Κύριε Αμανατίδη, απλά τα πράγματα. Το τελευταίο να σας πω, κύριε Σταματόπουλο, γιατί ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί με αυτό. Έχω διαβάσει συνεντεύξεις που πριν να έρθω να κάνουμε τη συνέντευξη αυτή. Το προήμιο του συντάγματός τους, πέρα από την ονομασία, αλλάζει και τα δύο σημεία εκείνα, τα οποία θεωρούνταν τόσα χρόνια λειτουργικά. Θέλω να πω ότι με τη συμφωνία αυτή παίρνουμε. Φόβοι μπορεί να υπάρχουν. Οι φόβοι όμως αυτοί, δηλαδή η συμφωνία είναι δυναμική. Να σας πω κάτι. Αν όλα αυτά τα οποία έχουν υπογραφεί και περάσει, πείτε και από την Ελληνική Βουλή, δεν τηρηθούν, η χώρα μας έχει τις ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να μην προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μην ξεχνάτε ότι η ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, η αίτησή τους δεν θα γράφει η Μακεδονία. Η αίτησή τους, όπως άκουσα τελευταία και από κάποιους από τη γειτονική χώρα, είναι Βόρεια Μακεδονία. Η χώρα αυτή, ακόμα και να μην γίνει συμφωνία, αν θέλει να ενταχθεί, δεν θα κάνει αίτηση ούτε με τη λέξη Φύρομ, ούτε με τη λέξη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η αίτησή της θα πρέπει να είναι Βόρεια Μακεδονία. Σε αυτό έχει συμφωνήσει. Και η χώρα έχει μετά ασφαλιστικές δικλείδες σε σχέση με το πώς προχωράει με την Ευρωπαϊκή, πώς προχωράει με την υλοποίηση της συμφωνίας, έτσι ώστε να προχωρήσει ή όχι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν μπει όλα αυτά μέσα στη συμφωνία. Δηλαδή, αν μετά υπογράψουν, τελειώσουν όλα αυτά και δεν τα εφαρμόσουν αυτά τα οποία έχουν, γιατί οι περισσότερες αλλαγές δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Το θέμα είναι ότι θα λέγονται... έχουμε τις δικλείδες να μην προχωρήσει αυτό το πράγμα. Ωραία. Το γεγονός όμως ότι οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα λέγονται Μακεδόνες, αυτό δεν είναι σημαντικό? Το Μακεδόνες είναι στην ηθαγένειά τους και ταυτόχρονα έχει προσθεθεί. Αυτό δεν είναι μια ήττα. Γιατί να μην λέγονται Βόρειο Μακεδόνες και να λέγονται Μακεδόνες? Μακεδόνες είστε εσείς, είμαι και εγώ που έχετε γεννηθεί στο Κιλκής. Είστε Μακεδόνας. Είναι μια συμφωνία. Πρέπει να καταλάβουμε εδώ ότι είναι μια συμφωνία. Και υπάρχει συμφωνία στα σημεία και υπάρχουν συμβιβασμοί. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι ένα σημείο συμβιβασμού, γιατί προσθέσαμε όμως και το Citizen of North Macedonia. Αν θα μου πείτε το τι θα ήθελα να μην είναι, προφανώς θα ήθελα να μην είναι. Αλλά από εκεί και μετά, όταν κάνεις μια συμφωνία, είναι μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία. Και έχει δίκιο ο κύριος Κοντζιάς και πολλοί που λένε ότι δεν έχουμε επιβάλει σαν νικητές μέσα από έναν πόλεμο σε μια χώρα τους δικούς μας όρους. Γι' αυτό και μιλήσαμε για συμβιβασμό.
Δείτε όμως τη δυναμική. Αν αφήσουμε να επικρατήσει ο φόβος, και σας λέω ότι και για το φόβο ακόμα, εάν τυχόν δεν τηρηθούν οτιδήποτε, γιατί είδατε, αλλάξαν και το όνομα του αεροδρομίου τους. Σήμερα γίνεται για πρώτη φορά η πτήση Αθήνα-Σκόπια μέσα με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Οσμάνη, από την Αθήνα θα πάνε, γιατί ακριβώς έχει αλλάξει το όνομα του αεροδρομίου τους. Έχει αλλάξει το όνομα του αυτοκινητοδρόμου τους. Εάν δεν την υλοποιήσουν όλα αυτά που έχουν μέσα στη συμφωνία, υπάρχουν μέσα στην ίδια τη συμφωνία οι δικλείδες, τις οποίες έχει η χώρα μας για να σταματήσει πράγματα. Και το άλλο που θέλω να σας πω, αν ο φόβος αφήσουμε να επικρατήσει, αυτά εδώ δεν πρόκειται ποτέ να λυθούν. Για παράδειγμα, ακούω τα ίδια επιχειρήματα και από τον Μητσικόσκι και από τον κύριο. Δηλαδή, αν θα ήταν αν επικρατήσουν οι δυνάμεις οι οποίες έχουν μέσα το φόβο, ή και κάποιοι, κύριε Σταματόπουλε, νομίζω το γνωρίζετε πάρα πολύ, αλλά έχουν επενδύσει είτε πολιτικά είτε προσωπικά, αν το θέλετε, πάνω στην αντίθεση σε όλο αυτό. Αυτοί δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης. Όπως δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης αυτοί που ισχυρίζονται εδώ ότι είναι από την άλλη μεριά. Κόβεται ο λιτρωτισμός εδώ πέρα. Δεν υπάρχει, η φύρωμα να γνωρίζει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος στον οποίο να υπάρχει σε άλλη χώρα που να λέει ότι διεκδικεί και κάνει. Αυτά κόβονται μέσα στη συμφωνία. Γι' αυτό τους βλέπετε και φωνάζουν, ας το βάλουμε μέσα σε εγωγικά, οι άλλοι που βρίσκονται κάποιες πολύ λίγες ομάδες μέσα στη Μακεδονία. Δεν πρέπει να επικρατήσει ο φόβος. Η συμφωνία είναι δυναμική. Υπάρχουν όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες εκείνες. Καλό τον κόσμο να μπει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και να δει την ημερίδα που μιλούν οι επιστήμονες και για τη γλώσσα και για την εθνότητα ή εθνικότητα. Εθνικότητα είναι. Δεν είναι εθνότητα. Mm-hmm. Η εθνότητα δεν μπορεί να αναγνωριστεί από το Διεθνές Δίκαιο. Τι είναι ζήτημα αναγνώρισης μεταξύ δύο κρατών ή περισσότερων κρατών. Και από εκεί και μετά βεβαίως στον πολιτισμό το έχουν ξεκαθαρίσει και όλα αυτά θα αλλάξουν και τα γαλματά τους. Ο ήλιος Βεργίνα δεν θα υπάρχει σαν σύμβολο. Mm-hmm. Θα έχει φύγει από παντού. Τα δημόσια τους και ό,τι είναι που είχε τη λέξη Μακεδονία θα γίνει Βόρεια Μακεδονία. Ακόμα και σημαντικά για αυτούς, αν θέλετε, ας το πω, ιδρύματα όπως οι που έχουν την Ακαδημία τους. Θα ονομάζεται Ακαδημία της Βόρειας Μακεδονίας. Μάλιστα, κάνω όλα αυτά. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι όσο στον κόσμο θα ξεκαθαρίζονται αυτά, και ξεκαθαρίζονται θεωρώ, υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, από την αρχή το πώς ξεκινήσαμε μέχρι όπως πήγαμε. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Θεωρώ ότι κανείς δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο Μακεδονίας. Η Μακεδονία βεβαίως είναι ελληνική. Με συγχωρείτε, τι να αποδείξω. Θεωρούν πολύ ότι δεν έχουμε να μιλήσουμε για τον Μακεδονικό αγώνα. Ποιος είπε ότι καταργούμε ή κάνουμε τον Μακεδονικό αγώνα που το έδωσε ο Παύλος Μπελάς και οι άλλοι. Είναι τα ζητήματα ακριβώς που λύθηκαν μετά με τον πρώτο και τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Κοιτάξτε τώρα όμως και το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μακεδονικό αγώνα θα είναι. Μισό λεπτό. Όχι. Μετονομάζεται σε Μουσείο Μακεδονικής Ιστορίας, θα μετανομάσει. Με τη ιστορία της Μακεδονίας. Δεν θα είναι Μακεδονικό αγώνα από εδώ και πέρα. Σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο και τις τελευταίες συνεδριάσεις που κάνανε, σκέφτονται να το μετανομάσουν, κύριε Υπουργέ. Δεν έχει καμία σχέση με τη συμφωνία των προσφάτων. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά θα εξακολουθεί να γιορτάζεται ο Μακεδονικός αγώνας εδώ στη Μακεδονία, γιατί γνωρίζετε δεν γιορτάζεται αλλού στις άλλες περιοχές της χώρας μας. Ας πούμε, όπως γιορτάζεται η απελευθέρωση της χώρας οδήποτε. Φυσικά, μα αυτά γίνανε. Έχουν γίνει σε μια προσπάθεια τότε που είχαν όλοι οι Βαλκανικοί, αν θέλετε λέγεται, οι οποίοι μένανε, επάνω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και οι Σέρβοι ζητούσαν και πολέμησαν, και οι Βούλγαροι πολέμησαν, και οι Μαυροβούνοι. Και να γίνουν όλα αυτά. Μα ποιος είπε ότι η ιστορία του Μακεδονικού αγώνα είναι. Τα λένε ή δεν ξέρουν αυτοί που τα λένε, ή το κάνουν σκόπιμα κάποιοι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Φυσικά θα συνεχίσουν τα ίδια. Ο Παύλος Μπελάς, ο Μακεδονόμαχος και όλοι όσοι δώσαν τη ζωή τους για να ελευθερωθεί η Μακεδονία. Και φυσικά η Μακεδονία που έχουμε, από αυτή τη στιγμή που θα ισχύσει η Συμφωνία των Περσπών, θα υπάρχει μία Μακεδονία. Θα είναι αυτή που είναι στην Ελλάδα. Η άλλη θα είναι Βόρεια Μακεδονία, γεωγραφικά προσδιορισμένη. Σας ξανά είπα, όλα έχουν τη δυναμική τους, δεν πρέπει να αφήσουμε το φόβο να υποκύψει. Εάν δεν γίνουν έτσι όπως τα προβλέπει η Συμφωνία, υπάρχουν δικλείδες μέσα στις οποίες η Ελλάδα μπορεί να αντιδράσει. Μάλιστα. Εσείς μας τα εξηγήσατε βεβαίως τα επιχειρήματα και με σαφήνεια θα έλεγα. Το θέμα είναι αν μπορείτε να πείσετε τον κόσμο για αυτή τη συμφωνία που την βλέπει αρνητικά. Και κύριε Σταματόπουλε, και εγώ δεν θα ήθελα. Σας χαρά όμως είναι ένα συνδυασμό, τον οποίο βλέπετε προσθέσαμε. Τόσα χρόνια και ερχόντουσαν με το σκέτο Μακεδονία επάνω στο διαβατήριό τους και μέσα έγραφε Μακεδόνια σκέτο. Και το δεχόταν το ελληνικό κράτος, έδινε μόνο ένα χαρτάκι. Βέβαια, εμείς δεν το αναγνωρίζουμε. Το ίδιο κάναμε και σε διεθνή φόρα κλπ. Με αποτέλεσμα πέρασε παντού αυτό. Προσθέσαμε τώρα
Δεν μπορούσε. Το θέμα είναι ότι τους δώσαμε το δικαίωμα να λέγονται Μακεδόνες και αυτό είναι κάτι που πολλοί δεν μπορούν να το καταπιούν εύκολα, κύριε Υπουργέ. Στο δημόσιο τους λόγο, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, δεν μπορούν να πούν, θα λένε ότι είναι πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας. Τώρα, αν κάποιος μέσα στο εσωτερικό του λέει ότι εγώ είμαι Μακεδόνας, ο άλλος θα λέει είμαι Αλβανός, γιατί δεν είναι Μακεδόνας. Μακεδόνας θα λέει το διαβατήριό του, κόμμα πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Κάθετος. Είναι κάθετος, εντάξει. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, να ξέρετε, είναι αυτό. Προσέξτε όμως, μέσα στο εσωτερικό του γνωρίζετε ότι υπάρχει καταγωγή από την Αλβανία. Και γνωρίζετε ότι υπήρχε και μια ολόκληρη πολιτική τα προηγούμενα χρόνια, μιλάω και πριν το 60, όπου απέναντι στον βουλγαρικό τότε επεκτατισμό που θέλαμε, είχε βγει και το τραγούδι του Μακεδονία Εξακουστή. Αν θυμάστε, κύριε Σταματόπουλο, πρώτα έλεγε τους Βούλγαρους. Βεβαίως, και μετά το αλλάξαν. Ναι. Μετά, όταν έγινε με το Ζήφκο και ήρθε αυτό που φυσιολογικά έπρεπε, ναι, ναι, δηλαδή η συνεργασία των λαών, αλλάξαμε το τραγούδι και το κάναμε Βούλγαρους. Δηλαδή, μην νομίζετε, και η πολιτική που είναι στρατηγικά τόσα χρόνια είναι το ότι το κρατήδι αυτό είναι το αμορτισέρ των Βαλκανίων. Να υπάρχει. Δεν θέλεις ούτε τη Μεγάλη Αλβανία, ούτε τη Μεγάλη Βουλγαρία. Και βέβαια εκείνο που δεν θέλεις, και πρέπει πάντα να έχεις υπόψη το γενικότερο, είναι το Ισλαμικό και Μουσουλμανικό τόξο. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Αμανατίδη, θέλω να σας ρωτήσω. Βλέπουμε ότι έρχεται ένα μεγάλο κύμα πληστηριασμών, ότι έχουν ανέβει στο σύστημα πάνω από 20.000 ακίνητα έτοιμα να βγουν στον πληστηριασμό και από την ΑΔΕ, όχι μόνο δηλαδή από τις τράπεζες. Και το ερώτημα που τίθεται είναι ότι τόσο, ας πούμε, το 10 δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα κόκκινα δάνεια οι άνθρωποι. Τώρα που έχουν υποστεί τόσες μειώσεις μισθού, έχουν χάσει το εισόδημά τους, έχουν μείνει άνεργοι. Τώρα εννοείται ότι δεν μπορούν να το πληρώσουν και παρόλα αυτά τώρα όμως βγαίνουν τα σπίτια σε πληστηριασμό. Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο? Θεωρώ ότι η πρώτη κατοικία, και αν υπάρχουν ζητήματα τα οποία... Για να συμπληρώσω ότι λέγει ο νόμος Κατσέλη, έτσι, τέλος του έτους. Νομίζω ότι θα υπάρξει μέρημνα, ήδη και σε ανώτερο επίπεδο. Άκουσα και τις δηλώσεις του κ. Φλαμπουράρη που ασχολείται με το θέμα και είχαν και με τις τράπεζες και με την ΑΔΕ προφανώς συζητήσεις, ότι δεν θα βγει καμία πρώτη κατοικία σε πληστηριασμό. Τώρα, τα άλλα τα κριτήρια θα πρέπει να δω. Νομίζω ότι θα ληφθεί μέρημνα γι' αυτό, κ. Σταματόπουλε. Γιατί έχω διαβάσει ότι έχουν ασχοληθεί και σε επίπεδο υψηλό. Δηλαδή, αν διαβάσει μια δήλωση του Αλέκου του Φλαμπουράρη που έκανε συναντήσεις και με τις τράπεζες και με αυτά, νομίζω ότι θα υπάρξει δυνατότητα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι θα υπάρξει παρέμβαση στα ζητήματα αυτά. Δεν μπορεί βέβαια κάποιος να έχει, προσέξτε τώρα, να έχει 10 σπίτια καταθέσεις και στους χειρολές και να λέει δεν πληρώνει και να μην περιμένει στον πληστηριασμό. Πρέπει να τα δούμε έτσι, να τα αξιολογήσουμε. Πάντως, κύριε Αμανατίδη, δεν βλέπουμε ότι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές δεν είναι άνθρωποι που χάσαν τη δουλειά τους. Βλέπουμε πολιτικά κόμματα που δεν πληρώνουν τα δάνειά τους. Βλέπουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, μα το ξέρω. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα προσθέθετα άλλα τόσα και για τα κόμματα που είπατε. Ελπίζω ότι αυτά δεν έχουν σχέση με πρώτη κατοικία ή με ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να έρθουν σε διακανονισμού και ότι με πρώτη κατοικία δεν έχουν. Από το 2016 πάντως και ο κύριος Αλεξιάδης και άλλοι όταν ήταν υπουργοί λέγανε ότι θα φέρουμε τροπολογία, θα φέρουμε νόμο να προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Δεν έχει έρθει ποτέ αυτή η τροπολογία. Εντάξτε, υπάρχει το εξής. Υπάρχει και ο νόμος του Σταθάκη που έφερε και έκανε την επέκταση. Νομίζω η κυβέρνηση ασχοληθεί και με αυτό. Και ο Σταματοπλέον δεν θα φεθεί εφόσον υπάρχουν θέματα. Αλλά ξαναλέω, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει 10 σπίτια, να έχει καταθέσει το ρίσκο και λέει δεν πληρώνω, είστε στην τράπεζα. Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχουν σε όλα αυτά, πρέπει να υπάρχουν πληστηριασμοί οι οποίοι γίνονται και ανάμεσα σε ιδιώτες. Γιατί είναι και πολλές ιδιωτικές υποθέσεις. Ιδιώτες με ιδιώτη, πρέπει. Όπου γίνονται κατασχέσεις για χρέη του ενός ιδιώτη προς τον άλλο. Δεν ξέρω αν και αυτά περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, κυβέρνηση εδώ τώρα σκεφτόμαστε και πάμε για τις 120 δόσεις. Για όλους. Θεωρώ ότι θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, εφόσον υπάρχει πραγματική ανάγκη γι' αυτό. Μάλιστα. Γιατί στην αρχή, όταν πρώτο ξεκινήσανε, έβλεπα ότι υποτίθεται ήταν κάποιες περιπτώσεις μικρές, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν διαφορετικά τα πράγματα, η πραγματικότητα. Δεν είναι στην πρόθεσή μας να γίνει κάτι τέτοιο που να διοικηθεί κάποιος που πραγματικά να το έχει ανάγκη, δηλαδή η πρώτη του κατοικία, να μην έχει δουλειά κλπ. Και να βγει στον πληστηριασμό. Νομίζω αυτή η κυβέρνηση έδωσε δείγματα για αυτή. Και αν υπάρχουν τέτοια θέματα, ότι θα τα αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Κύριε Αμανατίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Εγώ, κύριε Σταματόπουλε, ξέρω ότι με όλα αυτά τα θέματα έχετε ασχοληθεί και ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη. Καλή σας ημέρα. Καλή